Ένα τραγούδι που λέει «Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω». Ναι. Δεν θες να μιλήσεις τώρα. Όχι. Γιατί? Γιατί όταν είσαι σε κατάσταση θυμού δεν πρέπει να μιλάς. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Είμαι σε μια στάση τραγική. Αυτό ακριβώς. Τι έχεις να συστήσεις στον κόσμο που κλαίγεται ότι δεν έχει παιδιά? Εσύ που έχεις παιδιά. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Το να μην έχεις παιδιά. Και το να μην έχεις και το να έχεις. Ναι, αλλά είναι τόσο ονειρικό όσο το νομίζουν αυτοί που δεν έχουν. Και ξανά, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είμαι σε κατάσταση. Είναι μια διαβίου εργασία. Κοπιώδης! Πολύ κοπιώδης και πάρα πολύ δυσφορική μερικές φορές. Φίλες και φίλοι. Ιδιαίτερα όταν έχεις παιδιά που είναι στην εφηβεία και καταδικάζονται σε ανουσιότητες. Δεν θα πω περισσότερα. Δεν θα πει περισσότερα. Σήμερα είναι Τρίτη. Θυμίζουμε την ημερομηνία. 17! 17 Ιανουαρίου. Το Αγίου Αντωνίου σήμερα. Ναι. Wow. Να ζήσουν οι Αντώνιδες και οι Αντώνιδες. Μου έχει μείνει κάτι από τη μνήμη μου τη θρησκευτική. Να ζήσει ο κόσμος όλος. Εγώ ξεχνάω τις γιορτές, δεν εύχομαι σε κανένα. Λοιπόν, και έρχεται η κουμπάρα μου σήμερα. Μου είπαν ότι θα έρθει 10. 10 και 4 σου. Μετά μου έγραψε 10 και 4. Λίγο ωραία. Θα έχω λίγη ώρα να κοιμηθώ παραπάνω. Ναι. Και ξύπνησα από τις 9.30 εγώ που ξυπνώ. Δεν θα σας πω τι ώρα. Ναι, μας πεις. Όχι. Γιατί ντροπή λίγο να έχεις δίπλα σου μια γυναίκα που ξυπνάει ώρα 5.30. Μην μιλάς τουλάχιστον. Σκάζε λίγο λίμπα. Και ήρθε η κουμπάρα μου. Ήρθες όμως ρε, δεν έχω παραπονό. Μα έφερε με από τα κάκαφα, δεν φταίω. Τα κάκαφα, δεν θεωρείται πολλοί κόσμος που είναι Ελλάδα. Τα λέμε κάκαφα εννοούμε από τα κάμωτα. Κουτσίνα, ναι. Μιλούμε για δασόδεις περιοχές, μιλούμε για δρόμους δύσβατους. Ναι, ναι. Μιλούμε ότι ήρθες από πού. Εγώ, κοίτα, όποτε μου λένε εκτός Λευκοσίας, νομίζω ότι όλες οι περιοχές είναι μαζεμένες δίπλα-δίπλα. Εγώ ναι, ναι, είναι όλα μαζί και εσύ έρχεσαι τρέχοντας. Εγώ νόμιζα ότι σε 2-3 λεπτά θα είμαι εδώ, αλλά έκανα μισή ώρα να έρθω. Εντάξει, κόρη, από την άλλη πλευρά, αν είσαι προς το Τρόδος. Και που πας στο Λάζαρο σχολείο μου την άλλη πλευρά. Πού να το ξέρω εγώ. Ήρθες όμως. Ήρθα. Κατάφερα τα. Λοιπόν, και έρχεται και μου λέει, μη μου πεις τίποτα. Δεν θέλω να μιλήσω. Γιατί χθες είχαμε στην Κύπρο ένα θέμα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ενημερώθηκα μέσα από το TikTok. Ναι. Διέρευσαν τα θέματα των τετράμινων εξετάσεων των νέων ελληνικών. Και πήγαν τα παιδιά να δώσουν μάθημα, μπήκαν μέσα, ξεκίνησα. Κάποιοι από αυτούς ήξεραν τα θέματα και ήταν και θουσιώδεις τι ωραία που πέσαν καλά θέματα. Και μετά τους έβγαλαν έξω γιατί έγινε γνωστό ότι διέρευσαν τα θέματα. Και από ό,τι άκουσα από μία καθηγήτρια με SMS. Ναι. Και άκουσα πως ήταν και σε κρίκλεις το SMS που στέλνει η φιολόγος, δεν το είδα. Δεν το είδα, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως και να έχει, η μητέρα αυτή έχει ταλαιπωρηθεί. Η άλλη μητέρα εδώ. Εν τω μεταξύ πρέπει να μου δώσεις πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί έχω βρει την τελετουργία να μην είναι ο Κίνας, δεν θα πω τη λέξη στην δημοτική γιατί θα καταλάβει, μέσα στα πόδια μας. Μάλιστα. Και όμως δεν καταλάβει. Μα σε παρακαλώ τώρα, το μωρό είναι έξυπνο, βγαίνει πουλιά στον αέρα. Μόλις πριν να έρθεις που έφυγα την καρέκλα μου αυτήν την... Του είναι την καρέκλα του γραφείου, κορή. Του είναι την γκέιμερ που έχω πει. Μεγάλη γκέιμερ, εγώ φοβερή. Έφυγα την καρέκλα μου και έφερα τις δύο πορτοκαλιά, κατάλαβε. Mm. Σου θα έρθει στον νύκτο. Και σε περίμενε στην πόρτα και παρόλο που είχε απέναντι ένα γάτο, ο οποίο ήταν πορτοκαλί ο γάτο, και ανοίξαμε την πόρτα και είδε το γάτο και σου λέει, είναι μια πρόκληση αυτή να πάω στο γάτο. Δεν πήγε στο γάτο να λήξει προς εσένα. Μα είναι τιμή αυτό το πράγμα. Δεν έχω να πω τίποτα. Και επίσης το παιδί μου τώρα είναι πανφρόνιμο. Ναι, μην το ματιάζεις. Του. Λοιπόν, άντε, σοβαρότητες τώρα. Θα κάνουμε την Αριστοτρίτη και θα τα πούμε σε λίγο. Αυτό θα το ανεβάσουμε να γελάσει ο κόσμος με τα χάλια μας. Λοιπόν, θα το ξαναπώ. Όποιος δεν έχει παιδιά έχει ένα πρόβλημα. Όποιος έχει παιδιά έχει πολλά προβλήματα. Όπως επίσης και όποιος δεν έχει σχέση έχει ένα πρόβλημα. Όποιος έχει σχέση έχει πολλά προβλήματα. Δεν λέμε να μην κάνουμε παιδιά ή δεν λέμε να μην κάνουμε σχέσεις. Απλώς να είμαστε ευγνώμονες όσοι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν μας ταλαιπωρούν σοβαρά θέματα. Ακριβώς. Γιατί σοβαρά θέματα, σοβαρό θέμα να είσαι γονιός. Άλλο πρόβλημα να είσαι έγκυος, άλλο πρόβλημα να γεννήσεις, άλλο πρόβλημα να θυλάσεις, άλλο πρόβλημα να κλείνει το βρέφος.
πολλά, 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 πολλά. Και εγώ δεν θα πω για τα δικά μου, δεν λέω τίποτα. Έχω έναν έχω να πω. Ήταν χθες το βράδυ. Ήταν καλά. Δεν θέλω να το ξανακάνω αυτό. Είμαι πολύ τυχερή που δεν βλέπουν τα βίντεο, αλλά αυτό είναι το κομμάτι, νομίζω θα το κόψω. Και εγώ πέρασα πολύ καλά χθες, πάρα πολύ καλά, με το σκυλάκι μου στον καναπέ. Αχ, είπα τη λέξη. Γεια. Yeah.